πριν καν αντικατασταθούν τα σεντόνια και καθαριστεί ο χώρος στον οποίο μέχρι πριν από μία ώρα φιλοξενούνταν άλλοι μετανάστες. 59 ψυχές μεταφέρθηκαν όπως όπως στο κλειστό κολυμβητήριο Χανίων στα Κουνουπιδιανά. Αν ήσασταν εσείς, θα θέλατε να μένατε εκεί πέρα? Αν είσαστε εσείς αυτή τη θέση. Δυστυχώς, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι σε εμάς. Πρέπει τουλάχιστον άνθρωποι είναι. Thank you, Greece. I'm okay. I'm good. Thank you. Thank you, Greece. Thank you, police. Thank you. 47 άνδρες, 8 γυναίκες και 4 παιδιά που χθες το μεσημέρι αποβιβάστηκαν στα Σφακιά έφτασαν στις 9 το βράδυ στα Χανιά. Εμφανώς εξαντλημένοι, άντρες και γυναίκες με μωρά παιδιά στην αγκαλιά οδηγήθηκαν αρχικά στον αύλιο χώρο του κλειστού κολυμβητηρίου Χανίων. Ο νεαρός αυτός άνδρας από τη Συρία με τη σύζυγο και τα 3 του παιδιά δηλώνει πως ταξίδευαν για 5 ημέρες, κάποιες από αυτές εν μέσω θαλασσοταραχής και πως προορισμός τους ήταν η Ιταλία. Η αθλητική υποδομή που ουδέποτε λειτουργήσε ως τέτοια έγινε μόνιμος χώρος φιλοξενίας μεταναστών. Για τον Δήμο Χανίων που δεν του αναλογεί αυτή η ευθύνη, που δεν είναι δικό του το κομμάτι αυτό, που δεν υπάρχει εντολή και οδηγία, σαφώς και είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν και οι οικονομικοί πόροι. Κατά την άφηξή τους στο χώρο δεν έγινε ούτε η στοιχειώδης υποδοχή. Έφυγαν λοιπόν γύρω στις 8 και 4, 8.30 ώρα οι προηγούμενοι 32 και στις 9 η ώρα ήταν εδώ οι επόμενοι. Μέσα σε μισή ώρα έπρεπε ο Δήμος Χανίων λοιπόν να έχει έτοιμα πλημμένα σεντόνια, να έχει ήδη γυνείς έτοιμα, να έχει τα πάντα καθαρισμένα και έτοιμα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ανέφικτο. Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού ήταν οι μόνοι που έσπευσαν, με το Δήμο να δηλώνει ανέτοιμος να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Ναι. Συμφωνώ ότι ο Δήμος ζορίζεται, έχει ένα αλφα βάρος και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σωστά. Αλλά κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεχόμαστε να έρχονται μετανάστες εδώ, πρέπει τουλάχιστον το χθεσινό να μην το ξαναδούμε. Δεν πρέπει να το ξαναδούμε. Την ίδια στιγμή από τη Σιτία, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης έκανε λόγο για μείωση των μεταναστευτικών ροών. Αυτή την ώρα το ενδεχόμενο που αντιμετωπίζουμε είναι ότι πλέον χρησιμοποιούν από μικρά ιστιοπλοϊκά, μικρά γιότ, αλλιευτικά, πλέον στα διεθνή ύδατα και νοτίως της Κρήτης. Σήμερα πρόσφυγες και μετανάστες υποβλήθηκαν σε τεστ, τους δόθηκε φαγητό και ήδη για την ατομική τους υγιεινή. Στην αίθουσα του κλειστού κολυμβητηρίου ξεχωρίζουν οι παιδικές φιγούρες. Δύο Ουκρανοί 27 και 44 ετών συνελήφθησαν για τη διακίνηση των 59 μεταναστών και παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Είχαν διαφύγει μετά την αποβίβασή τους στο λιμάνι της χώρας Σφακίων, αλλά εντοπίστηκαν από άνδρες του λιμενικού σταθμού Σφακίων και του αστυνομικού τμήματος της περιοχής.